Βαθιά ανάσα, με ενημερώνω από το κοντρόλ ότι ήρθε η ώρα να παρέμβει το κορίτσι. Νικολέτα Δάφνου, ατομικό δελτίο ειδήσεων. Την έχουμε ανάγκη. Τι θα έχει ξεφελέψει σήμερα, άνθρωπος δεν ξέρει. Δικιά σας. Κυρίες μου και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το ατομικό δελτίο ειδήσεων με την Νικολέτα Δάφνου. Διάλειμμα από την ποδηλατάδα του στην Πάρνηθα έκανε ο Πρωθυπουργός μας Κυριάκος Μητσοτάκης για να προβεί σε μαθηματικής ακρίβειας σχολιασμό για την ελληνική πραγματικότητα μέσα COVID. Πάμε να τον ακούσουμε. Ερώτημα. Ναι. Αν είχαμε 3.000 μονάδες θρεπτικής θεραπείας. Τέλεια. Αντί τις 1.000 κάτι που έχουμε σήμερα. Αν είχαμε 5.000 μονάδες θρεπτικής θεραπείας. Ακόμα καλύτερα. Θα ήμασταν πιο χαλαροί στα μέτρα προφύλαξης τα οποία θα παίρναμε. Όχι, δεν είπαμε ποτέ καλύτερα. Διότι αν αυτό υπονοείται, τότε πρέπει να σας πω ότι κι αν γεμίζανε οι 3.000 μονάδες θρεπτικής θεραπείας, θα είχαμε 1.500 συμπολίτες μας οι οποίοι θα χάναν τη ζωή τους περίπου κάθε εβδομάδα. Τι? Άρα οι μονάδες θρεπτικής θεραπείας και ο αριθμός τους δεν είναι σε καμία περίπτωση άλοθη για να μην πάρουμε αυστηρά μέτρα περιορισμού της κινητικότητας νωρίτερα. Αλλά γι' αυτά θα μιλήσω. Ναι. Θα μιλήσει σου. Δεν θα μιλήσει. Καλέ, τι λέει το παιδί. Ότι αν είχαμε 5.000 μονάδες εντατικής θεραπείας αντί για 1.000 που έχουμε τώρα, θα τρέχαμε, ας πούμε, στα λιβάδια γυμνοί, ολόγυμνοι, με δύο φούντες εδώ για να κάνουν και να μην υπάρχει πρόβλημα. Ενώ τώρα που έχουμε λιγότερες μονάδες εντατικής θεραπείας, είμαστε πιο προσεκτικοί. Δεν ξέρεις εσύ, ελληνική λαέ. Ο Κυριάκος τα ξέρει καλύτερα. Κυριάκο μου, αγόρι μου, άκουσε τη μανούλα. Μην εξευτελίζεσαι διεθνώς και όσον ούπο παγκοσμίως. Έλα, πάμε από την αρχή. Όταν ένα κράτος έχει πολλές μονάδες εντατικής θεραπείας, δεν σημαίνει ότι σταματάει να προσέχει για τον κορονιό, ούτε ότι πεθαίνουν περισσότερα άτομα, όπως είπε τις προάλλες ο Γεραπετρίτης. Αντίθετα, Κυριάκο μου, όταν έχουμε περισσότερες μονάδες εντατικής θεραπείας, ο κόσμος που μπαίνει μέσα έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να γίνει καλά. Όταν έχουμε λιγότερες μονάδες εντατικής θεραπείας, ο κόσμος θα πεθαίνει έξω, στο πεζοδρόμιο, έξω από το νοσοκομείο. Κατάλαβες, καμάρι μου? Αχ, δεν κατάλαβε. Τι με κοιτάζεις με αυτά τα μάτια? Το παιδί δεν τα παίρνει τα γράμματα. Δώστε του να παίξει με λίγα τουβλάκια. Μην του δίνετε την τύχη της χώρας και της δημόσιας υγείας στα χέρια του. Δεν μπορεί, δεν το καταλαβαίνετε. Βρε, Κυριάκο μου, κι εσύ. Do it like Μπακογιάννης. Έχτισε μεγάλο περίπατο, έφαγε αυτός και τα πόμολα, ξύλωσε μεγάλο περίπατο. Μάθε μπαλίτσα. Μάθε μπαλίτσα. Έτσι είναι, παιδιά. Τα μεταξωτά βρακιά θέλουν και επιδέξιους πόλους. Έτσι είναι, παιδιά. Μας τη διεκδικούν και άλλες εκπομπές. Αλλά δεν θα τα αφήσουμε εμείς αυτό να γίνει. Το κορίτσι αυτό είναι δικό μας, το δηλώνω και δημόσια. Τώρα, αύριο μεθαύριο, άμα θέλει να ανοίξει τα φτερά του, εμείς δεν θα το ακόψουμε. Τα λέει, όπως πρέπει να τα πει. Και μπορεί να τα πει κι αλλιώς. Κι αλλιώτικα. Αλλά τα λέει πάντως.